Σήμερα είναι η μέρα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίες όμως ακυρώνονται στην πράξη. Στο τμήμα Χημείας ήδη ακυρώθηκαν οι ηλεκτρονικές εκλογές, γιατί δεν βρέθηκαν ούτε τρεις υποψήφοι για να συμμετέχουν στην Εφορευτική Επιτροπή. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της πόλης μας θα γυρίζουμε την πλάτη σε κάθε νόμο της κυβέρνησης, όποιο χρώμα και αν αυτή έχει, που έρχεται να χτυπήσει τις σπουδές και τα δικαιώματά μας. Την ίδια στιγμή που εντείνεται η επίθεση στα επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των σπουδαστών στις καλλιτεχνικές σχολές, την ίδια στιγμή που έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ουσιαστικά την αναγνώριση της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές αποδεικνύουμε ξανά πως δεν θα δεχτούμε το χτύπημα στις σπουδές μας. Θέλουμε λοιπόν να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και τον κλιμακώνουμε αύριο με μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο από τις ΑΕ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στις 12 η ώρα, για να δείξουμε και την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις αιστείες του ΑΠΘΙΤΑ, με την πολιτική που ακολουθούν όλες τις διαχρονικά κυβερνήσεις, την πολιτική της υποχρηματοδότησης φοιτητικής μέρημνας, αλλά και της σύνδεσης των φοιτητών με την κατάσταση που υπάρχει στη Λέσχη, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δυναμώνουμε τους συλλόγους μας. Στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα δεχτούμε την υπονόμευση και την υποβάθμιση των σπουδών μας και συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη μάχη που δίνουμε.